Ατσά, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν είπε κανείς ότι τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και το Υπουργείο Εργασίας προσπαθούν να εξεύρουν την καλύτερη λύση και με βάση τα οικονομικά που υπάρχουν στο κράτος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε κάτω από το χαλί. Εάν υπάρχουν, υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, τι θα γίνει. Ακούσατε τον κύριο Αγγελίδη και φαντάζομαι δεν είναι μόνο ο κύριος Αγγελίδης που επικοινώνησε μαζί σας ή που μίλησε μαζί σας για να εκφράσει αυτή την ανησυχία. Κύριε αγαπητή μου, ο κύριος Αγγελίδης εκφράζει ένα κομμάτι του προβλήματος και έχει απόλυτο δίκαιο, ναι, ότι θα πρέπει να δοθεί στήριξη και προς την κατεύθυνση της ξενοδοχειακής και της εν γέννη τουριστικής βιομηχανίας για να προστατευτούν και οι εργαζόμενοι αλλά και η επιχειρηματικότητα. Είμαστε μέρος της διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος. Είμαστε μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού και προώθησης των προγραμμάτων στήριξης όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον ευαίσθητο τομέα του τουρισμού και οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι η στήριξη προς αυτό τον τομέα των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από τον τουρισμό θα συνεχίσουν να στηρίζονται. Και αυτό έχουμε ακούσει και εμείς, ότι αφορά τον τουριστικό τομέα, θα συνεχίσουν είναι, κάποια σχέδια. Και δεν αναφέρομαι μόνο για τα ξενοδοχεία, μιλώ όχι, για τις επιχειρήσεις οι οποίες επηρεάζονται ακριβώς από την τουριστική βιομηχανία. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα, ακριβώς αποδεικνύοντας και επιβεβαιώνοντας αυτό που έχω πει προηγουμένως. Ότι θα πρέπει να υπάρξει στόχευση εκεί όπου, και στήριξη εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Βέβαια. Και χαίρομαι γιατί ο φίλος ο Μιχάλης ο Αντωνίου έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογία. Η ψυχολογία της αγοράς παίζει ιδιαίτερο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται και η ίδια η οικονομία. Όντως. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη χρονική συγκυρία, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, μαζί με το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι ο βασικός άξονας σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις, να δώσουμε όθηση και δυναμική στην ανάπτυξη. Λοιπόν, βασική ναι. συνιστόσα και συντελεστής προς αυτή την κατεύθυνση δεν μπορεί να μην είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, ο εργαζόμενος. Προστατεύοντας τους εργαζόμενους, δίνουμε όθηση στην επιχειρηματικότητα και προωθούμε την ανάπτυξη. Και χαίρομαι γιατί οι εκτιμήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα παραπέμπουν στην προοπτική ανάπτυξης σε ένα πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις αρχικές ενδεχομένως εκτιμήσεις, πράγμα το οποίο καταδεικνύει, δεν θα έλεγα επιβεβαιώνει, γιατί υπάρχουν πολλοί ασταθμητοί παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αλλά δείχνει την αίσθηση, δημιουργεί την αίσθηση αλλά και την εφορία ότι τα πράγματα μπορούν να είναι ακόμη πιο διαχειρίσιμα, χωρίς να θέλω, το έχω πει και στην αρχή, είτε να οριοποιήσω καταστάσεις, αλλά ούτε και να σπείρω τον πανικό. Μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση, αν επιδείξουμε όλοι μας την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία, στοχεύοντας και προς τις επιχειρήσεις και προς τους εργαζόμενους. 10 δευτερόλεπτα, κύριε Αντωνίου, για λοιπόν, τους εργαζομένους οι οποίοι απεργούν σήμερα. Συνεχίζω με αυτό που τέλειωσε ο Ανδρέας, ο φίλος μου Ανδρέας. Είμαι και εγώ αισιόδοξος, διότι έχουμε επιδείξει επανειλημμένα αίσθηση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και την παρούσα γενιά, αλλά και τις επόμενες, διότι πρέπει να σκεφτόμαστε και τους επόμενους. Θα συντρέξουν οι προϋποθέσεις για να περάσουμε επιμερίζοντας το κόστος στην επόμενη μέρα όσο γίνεται με τις λιγότερες απώλειες. Να πω πολύ επιγραμματικά ότι υπάρχουν 4 πυλώνες σε αυτή την εξίσωση, τους οποίους πρέπει διαρκώς να λαμβάνουμε υπόψη και είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Ό,τι γίνει στον έναν μπορεί να επηρεάσει τον άλλον και θα πρέπει και οι 4 πυλώνες να εξέλθουν υγιείς, να εξέλθουν εύρωστοι. Ο ένας είναι η δημόσια υγεία, αποφάσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία. Ο άλλος είναι η στήριξη της πραγματικής οικονομίας που αφορά φυσικά και τη στήριξη της απασχόλησης, διότι εκεί επικεντρώθηκε το μεγάλο βάρος των προσπαθειών, στη στήριξη της απασχόλησης. Άρα είναι δημόσια υγεία, πραγματική οικονομία, δημόσια οικονομικά. Το έχει πει ο πρόεδρος του Πασίδηξε. Δημόσια οικονομικά, τα οποία δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να δημιουργήσουμε εν δυνάμει κινδύνους δημοσιονομικής εκτροπής. Έχουμε περάσει την εφιάλτη του να μην έχεις λεφτά να χρηματοδοτήσεις τις ανάγκες σου ως κράτος. Και ο τέταρτος πυλώνας, που δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ, είναι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μέτρα τα οποία έχουν καταπληκτικό αποτέλεσμα στην παροχή ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, πρέπει να βεβαιωνόμαστε
ότι δεν θα έχουν δυσανάλογα μεγαλύτερον αντίκτυπο στη δημιουργία, ενδεχόμενη δημιουργία νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι τέσσερις πυλώνες στους οποίους θα χτίσουμε το αύριο όχι μόνο της σημερινής γενιάς, αλλά και τον επόμενο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι σημαντικό, κύριε αγαπητό μου, επιτρέπετε, γιατί ξεκίνησα δεύτερος, πρέπει να τελειώσω για δεύτερος. απλά πάρα πολύ σύντομα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άλλη παράμετρος η οποία μπορεί να στηρίξει τους τέσσερις πυλώνες που έχει αναφέρει ο φίλος Μιχάλης. Η Ευρώπη. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από. Την οποία πολλοί βρίζουν νυχθημερών. Από πολλούς. Αλλά είναι το τελευταίο να αποκούμπει. Δεν είσαι προφανώς. Διακεκριμένος ευρωπαϊστής ήσουν πάντα και παραμένεις και χαίρομαι. Αυτό... για κάποια πράγματα πρέπει όμως να δείχνουν λίγο το δάχτυλο. Άλλον αυτό... κριτική και άλλον ο σκεπτικισμός και, όλη η ευρωφοβία. Εντάξει, ωραία. Έτσι... απλώς μην ωραιοποιούμε όλο δεν το ωραιοποιούμε τις πραγματικότητες. Η δυστοκία που παρουσίασε για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να δημιουργήσει συνθήκες στήριξης των κρατών μελών που πλήττονται έντονα από τον ήρθε με 750 δις όμως. Ναι, αυτό θα, εκεί θα κατάλεγα, ότι δημιούργησε προοπτικές ευρωσκεπτικισμού. Μάλιστα. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι τελικά κατάληξαν σε ένα πλαίσιο δυνατότητας στήριξης, οικονομικής στήριξης των κρατών μελών. Και πόσα θα πάρει Κύπρος. Υπό προϋποθέσεις. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι είναι δανεισμός εν μέρη. Ένα 1.100 εκατομμύρια δεν άκουσα να σου χαρίζει κάποιος. Καλά, ακριβώς. Είναι 1.100 εκατομμύρια κράτη. Γι' αυτό λέω, Μιχάλη, όμως, ότι είναι... 1.1 δις δωρεά και από την Ευρώ. Χαίρομαι, τόσος δανεισμός, χαίρομαι γιατί καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι το κράτος υπό προϋποθέσεις έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και τα ευρωπαϊκά κονδύλια έτσι ώστε να δώσει όθηση και δυναμική στη στήριξη και της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για να μπούμε στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης.